Στις εκδηλώσεις για τη μάχη του οροπεδίου Λασιθίου το 1867 θα βρίσκεται από σήμερα το λάβαρο της Επανάστασης των Ελλήνων. Αυτό το σύμβολο, στο οποίο την 17η Μαρτίου του 1821, ανήμερα της εορτής του πολιούχου των Καλαβρίτων Αλέξιου, κάτω από τη μύτη των Τούρκων, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός όρκησε τους προεστούς και τους επισκόπους του Μοριά εν ώψη του αιματοβαμμένου αγώνα που οδήγησε στην ελευθερία. Το λάβαρο που την 25η Μαρτίου ύψωσε στη μονή ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, οδηγώντας τους Έλληνες στην αρχή του τέλους για τον τουρκικό ζυγό. Καταρχάς έχει να μας μιλήσει για το αδούλωτο πνεύμα των Ελλήνων. Για τους Έλληνες που ποτέ δεν προσκυνάνε, που ποτέ δεν γονατίζουν, αλλά μάχονται για το μέγιστο αγαθό της ελευθερίας. Αυτό είναι το μήνυμα, το διαχρονικό, το παντοτινό μήνυμα του Ιερού Λαβάρου. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που δεχόμαστε για πρώτη φορά στην Κρήτη το ιστορικό λάβαρο της Επανάστασης. Είναι το λάβαρο πάνω στο οποίο ο παλαιόν πατρόν Γερμανός όρκησε τους αρχηγούς της Επανάστασης το 1821. Είναι το λάβαρο το οποίο ενέπνευσε όλους τους επαναστάτες για να ξεκινήσει η επανάσταση για την απελευθέρωση του έθνους και την εθνική μας παλιγενεσία. 200 χρόνια μετά, και ενώ το λάβαρο σπανίως απομακρύνεται από τη Μονή της Αγίας Λαύρας, ταξίδευσε στην Κρήτη. Το συνόδευε ο ηγούμενος της Μονής, που μιλώντας στην Κρήτη TV εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την έλευσή του στο νησί. Το λάβαρο θα παραμείνει έως το πρωί της Δευτέρας και θα βρίσκεται στη Μονή Κρουσταλένια του Οροπεδίου Λασιθίου, που φυλάσσεται το λάβαρο της μάχης του Οροπεδίου. Δύο μνημεία της ιστορίας μαζί, που συμβολίζουν τα ιδανικά των Ελλήνων, εμπνέοντας με δύναμη αδελφικότητα και πίστη στον αγώνα για την ελευθερία. Είναι σπάνιες οι έξοδοι του λαβάρου από την Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας. Αισθανόμαστε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είμαστε κοντά σας και που θα λαμπρύνουμε την παρουσία του λαβάρου, τις εκδηλώσεις που γίνονται για την ιστορική μάχη του Λασιθίου, του Οροπεδίου Λασιθίου. Το λάβαρο της Αγίας Λαύρας θα μείνει από σήμερα Σάββατο. Θα αναχωρήσει τη Δευτέρα το πρωί, θα αναχωρήσει για την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων με τον ηγούμενο. Και στο μοναστήρι της Κρουσταλένιας θα το υποδεχθεί το λάβαρο της Επανάστασης του Οροπεδίου Λασιθίου, το λάβαρο του Βασιλογιώργη, ο οποίος ήταν επαναστάτης από μέλος της φιλικής εταιρείας. Το λάβαρο δημιουργήθηκε το 1841 και απεικονίζει ένα αετό, ο οποίος πατάει πάνω σε ένα κεραυνό και κρατάει στο ράμφος του ένα σταυρό. Είναι ένα απευθείας σύμβολο της ελληνικής μυθολογίας, της γέννησης του Δία της μυθολογικής στο Οροπέδιο Λασιθίου και τη μετεξέλιξη στην πορεία στο χριστιανισμό. Κυματίζεις αγέροχο και περήφανο στον ιστό της δική μας καρδίας. Το λάβαρο κεντήθηκε στην Πάτρα και βρισκόταν πολύ πριν το 1821 στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Ενώ, όπως σημείωσε ο ηγούμενος της Μονής, φέρει πάνω του την ενέργεια και την δύναμη όσων ορκίστηκαν σε αυτό, όσων αντιστάθηκαν, όσων δεν δίστασαν ούτε λεπτό να αγωνιστούν για την ελευθερία. Από το 1840 έως το ξημέρωμα της 17ης Μαρτίου του 1821 αποτελούσε ένα θρησκευτικό σύμβολο, το παραπέδισμα της Ωραίας Πύλης. Αλλά από εκείνη τη στιγμή και μετά έγινε πλέον και εθνικό σύμβολο ενός υπόδουλου λαού που πάσχιζε εδώ και πολλούς αιώνες να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό. Η Επανάσταση του 1821 είχε ως βάση, ως ρίζα την πίστη των ανθρώπων εκείνων στο Χριστό και εκείνος είναι ο ελευθερωτής, ο Χριστός μας είναι ο ελευθερωτής, είναι εκείνος ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά ως αρχηγός αυτής της επαναστάσεως. Οι εκδηλώσεις στο Οροπέδιο Λασιθίου κορυφώνονται απόψε με τη δοξολογία και το μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό και αύριο με το αρχιερατικό συλλήτουργο στο καθολικό της Ιεράς Μονής Κρουσταλένιας, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί επιπλέον επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο των Πενσόντων κατά την γιγαντομαχία, όπως έμεινε στην ιστορία, του Οροπεδίου Λασιθίου. Και μπορεί να μας εμπνεύσει ακόμη 200 χρόνια μετά για τα ιδιαίτερα εκείνων που μας έδωσαν σήμερα την ελευθερία και τον τρόπο. Και μας δίδασαν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι αγώνες. Στη Μονή Κρουσταλένιας, η οποία είναι το επαναστατικό κέντρο από την περίοδο των Ενετών, από την επανάσταση των Καλέργηδων που ξεκίνησε από εκεί, διαχρονικά μέχρι και σήμερα αποτελεί το κέντρο για την απελευθέρωση της Κρήτης, για το πνεύμα και για την ελευθερία.